Για να δούμε και το δεύτερο μήκρο μετά από δυναμική παρουσία των εβδομάδων. Θέλω να πω σε λίγο στο μικρόφωνο ο Γιώργος Οικονόμου που θα σου περιγράψει το δεύτερο μήκρο του μεγάλου ημιτελικού ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ένα γκολ σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά. Σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά θυμίζω τον γκολ του Δημήτρη Πούλιου από το 25-26 λεπτό μετά από ωραία προβολή. Έβαλε μπροστά την ομάδα του Πούλιου που προηγείται εδώ στο Πλασκόγευρο της Νάπολης του Κούδα με 0-1 στον ημιτελικό των Πέδων. Να πούμε για ακόμη μια φορά την δεκάδα έτσι και για τον συνάδελφο Αλεξόπουλος, Ανδρεάδης, Μαγκαλούδης, Κατσιπυρίδης, Καραγιάννης, Καραλαμπίδης, Λύρας, Τζίας, Ματζουράνης, Ιωαννίδης, Δαούτης, Μπερμπερίδης, Μιχαηλίδης, Μπούρδας, Μιλιόρδος, Βαζάκας και Λάσκαρης. Για την ομάδα του Κούη, Πανόπουλος, Ευαγγέλου, Γκούλης, Μουρατίδης, Καλαφωνάς, Κούλιος, Ουσκόρου, Ταγούνα και Αρχηγός, Κατσάρος, Ιωαννίδης, Χαλάτσοκλου, Κατσιπαναγκής, Πάτου Κωνσταντίνου, ενώ η προστολή συνεχίζεται με Ταταρίδη, Γιαννούδη, Γιάννης, Κουγιουμτζίδης, ο δεύτερος του Μοβλάκας, Άλλας, Διανταφυλίνης και Παπαδόπουλος. Γιώργο. Ο λόγος. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνα. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα για το ομάδα του Κούδας τώρα που κέρδισε αυτό το... Για αυτό το φάουλ λίγο πριν δώσουμε τον Γιώργο τον Οικονόμου να ετοιμαστεί και να περιγράψει το ημίχρονο με τον Κούδα να παίρνει θέση. Βάλα βρίσκει στα σώματα. Δημητρίου με την μπάλα προσπαθεί να παίξει ωραία τον Αδίο. Δεν βγήκε όμως όπως ήθελε. Για τον Κούδα να επιμένει. Γρήγορα. Βάζει τα κτελέτα γρήγορα. Για αυτή τη σέντρα. Έχουμε την μπάλα από δεξιά τώρα από πλευρά σου να παίρνει θέση. Σε ένα πλάγιο. Θυμίζω μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, τρίτο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου. Ακαδημία. Γιώργος Κούδας. Δίνος Πούης. 0-1 μια διακοπή. Πρέπει να ετοιμαστεί και ο Γιώργος Οικονόμου για να συνεχίσει το παιχνίδι. Θυμίζω από το 26ο λεπτό ο Δημήτρης Πούλιος με την ωραία προβολή μετά από σήκη στα καρέ με πλασέ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μελανό σημείο του αγώνα ο τραυματισμός του Χρήστο Μουρατίδη που τραυματίστηκε, ο οποίος έπαθε κάταγμα στο χέρι και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται το νοσοκομείο. Πολλές φάσεις και από τις δύο ομάδες ουσιαστικά σε ένα παιχνίδι δυνατό. Για να δούμε τον νικητή, βέβαια είναι ο πρώτος ημιτελικός, υπάρχει και ρεβάς, θυμίζω. Για να δούμε το μεγάλο ζευγάρι που θα πάει στο τελικό να διεκδικήσει ουσιαστικά την πολυπόθητη αυτή κατάσταση του κυπέλου. Ένα παιχνίδι που βλέπουμε γρήγορο ποδόσφαιρο, δυναμικότητα σίγουρα και πολλά στοιχεία. Γιώργο, παίρνεις το λόγο για να δώσεις συνέχεια σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο συνεργάτης του Γιουρουβάν. Διότι αυτή τη στιγμή θα βεβαιώσω να πω εντελώς φιλικά, αποχωρούμε για το κλικής σε ένα μεγάλο παιχνίδι παράς που θα βρεθεί το κανάλι της Μακεδονίας, το οποίο έχει δείξει διαχρονικά ότι βρίσκεται από τις πιο μικρές ηλικίες σε όλη την Ελλάδα. Και εγώ παίρνω το λόγο. Το κόλλο αυτό δεν θα μετρήσει, Γιώργο, γιατί έχει σηκώσει η επόμενη στο σημείο του. Οπότε, μένει το μετρήσιμο. Έτσι, το παιχνίδι συνεχίζεται. Για την ομάδα του Ντίνος Κούης τώρα, μπάλα την έχει ο Κατσάρος. Κατσάρος. Βάζει Μονικίδης, Λούλης. Τι
Χανόπουλος κάτω χέρια. Γιάννου, Γούλης, Μουρατίδης, Λαμβάς, Πούλιο, Κατσάρος, Κατσάρος, Ιαννιούς, Καλάτσαβου, Ατσούλου, Παναγής, Αγκυπαναρίσκο, από Κωνσταντίνη. Από Κωνσταντίνη. Μια στην αποστολή, Γιώργο, δεν αναφέρουμε ότι γράψεις, θα τραβάδεις. Θα πούμε και τους υπόλοιπους. Εδώ ήταν μια ηρωική προσπάθεια από τον γκολκίπερ, όπως βλέπαμε την μπάλα. Ο Σπανόπουλος, ο οποίος συνεχίζει να κάθεται κατά τα δοκάρια. Αναμικότητα συνεχίζει, θα τα δούμε τελικά αυτό το γκολ του Πούλιου, αν θα κρίνει την αναμέτρηση. Γιάννης. Ο Γιουντζίδης, ο δεύτερος των Βλάγκας. Άλλας. Ο Ιανταφυλίδης. Και Παπαδόπουλος. Με πλάκια για τον Κούδα, ο οποίος θα πάρει θέση να το εκτελέσει. Με τον Νταότη. Νταότη στο πλάκι. Νταότη στο πλάκι. Ένα έτοιμα για την εκτέλεση. Εκτελείται. Πέσε, πέσε, πέσε. Θα πάρει όμως ο Φάου και ο Χατζηπαναής. Τώρα για την ομάδα του Κούλα. Αν είναι αυτός μπήκε, θα μιλάει και το δικαιώσει. Η Καελίδης είναι. Και αυτός μπήκε στο παιχνίδι. Τώρα ωραία θα περάσει. Θα βγει από την αρχή.
Γενικούλης. Υπερτελή. Υπηρεσία για την αμυντική επιμένη. Γένας, κράτο χωρίς χέρια. Κράτο. Κάτσε. Άντε λάθος, έλα. Μπες, μπες, μπες. Για την ομάδα του Γκυνοσκού που τελείται ένα γέννης μάγκη. Ωραία, αυτό πως ο Γκέρνης πάει να τα δώσει λίγο από το ελεύθερο. Αυτή που θα την προσπαθείς δεν προλάβε. Πάρε τα λεφτά.
φάω. Δόβρε στη γωνία, κάτσε βρε, δόβρε. Δω μπροστά πάνε βρε. Αυτό το φάω. Μπράβο ρε Θοδόρη. Παίξε από εδώ αριστερά με τον έχεις βρε Bravo,
και δεν μπορούσε να σταματήσει την μπάλα, πετάει την μπάλα αυτό. Πλάγια τώρα, πλάγια τώρα. Μένει η ομάδα της Μουσκούς. Όχι, γιατί φώναζε πριν γι' αυτό. Το 10 ευρώ που πήρε ο Ακόπης. Δεν πειράζει. Να που η ομάδα του Σκούδα έδειξε ένα πέναλτι. Καλά!
να τσίγει στο κολλή. Καλά! Καλά! Καλά!
πλάγιο που καλείται. Ένα πλάγιο πέρα. Μα είδα πως καλείται. Τελικά δεν έδωσε πέναλτι, έδωσε φάουλ. Καλά, Κοντορή! Μέσα δεν ήταν! Απ' την αρχή στο είπα, από τον έχει, πέρασε. Φοβάσαι να πέρασε. Πάντως ο προπονητής σας πρέπει να είναι πολύ ωραίος, ρε φίλε. Και έχει μάθει για τους απλώους, λέει για κάτω. Μπράβο, ωραίος προπονητής. Άμα τα μάθουν τα παιδιά από τώρα, για πάμε. Μια αλλαγή. Είναι ομάδα του Τίνου Σκούλ. Έντονε! Πίεσε! Μπράβο, πίεσε! Έτσι! Πάμε για να δούμε. Μπράβο, Γιάννη! Thank you.
Ωραία,